Βρισκόμαστε στο Μπέρμιγχαμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Χθες ήταν ο δικός μου τελικός. Κατέλαβα την 7η θέση. Τα πράγματα πήγαν σχετικά καλά, θα μπορούσαν να πάνε και καλύτερα. Με την έννοια το ότι στόχευα σε ένα μετάλλιο. Πάλεψα γι' αυτό. Κάναμε κάποιες υπερβάσεις εχθές, άφησα κάποια ύψη για να μπορέσω να πάρω το μετάλλιο. Δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν. Δεν κατάφερα να πάρω το μετάλλιο και φεύγουμε την 7η θέση. Το θέμα είναι ότι είχα μία ατυχία φέτος μετά το 585 στην προπόνηση. Μία μικρή ατυχία η οποία με άφησε πίσω τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ένα πρόβλημα στη μέση. Παρ' όλα αυτά, στον αγώνα χθες ήμουνα καλά. Δεν ήμουν έτσι όπως θα ήθελα να είμαι. Διότι όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις κάτι μεγάλο και θες να στοχεύσεις ψηλά, η αλήθεια είναι ότι αν μείνεις έστω και λίγο πίσω, αυτό κοστίζει. Στο Μπέρμιγχαμ και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού δεν έχω ξαναπάρει μέρος. Πρώτη φορά. Το γήπεδο ήταν πολύ ωραίο. Όλα ήταν πολύ ωραία σε σχέση με, με την οργάνωση. Δεν είχα κανένα παράπονο εγώ, δεν έχω θέμα. Δεν πήγε όσο καλά ήθελα ο αγώνας. Περίμενα κάτι παραπάνω, να πω λίγο καλύτερα. Ήμουν λίγο άτυχος, αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει. Η εμπειρία ήταν. Γενικά όλα εντάξει, okay, η ομάδα μια χαρά. Τα πήγε καλά. Εντάξει, αυτό θα μπορούσα να βάλω καλύτερα. Οκ. Okay. Αυτό. Για Μίλτο, τι να μιλήσουμε. Ένα νέο παιδί που κάθε αγώνα αυτό το σεζόν έκανε από 2 άλματα στα 8 και. Και πάρα πολύ καλά. Ήταν λίγο άτυχος που ήταν 1 πόντο και 3 πόντους από αυτούς τους αγώνες έκανε άκυρα. Εννοείται μετά, λίγο σφίγεται, λίγο αγχώνεται. Και κάνει ένα σίγουρο απλό άλμα χωρίς βαλβίδα 7-82. Πάλι είναι 8-0-1. Είμαι πανευτυχής. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτον, διοργάνωση, σούπερ. Δύο, δεύτερον, παγκόσμιο πρωτάθλημα, wow. Και τρίτον, συμμετοχή, αγώνισμα στα 60 μέτρα. Χάλια μαύρα. Ήθελα να πάρα πολύ να περάσω τα ημιτελικά, γιατί ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή. Αν τα βάλω όλα μαζί όμως, ήταν η καλύτερη εμπειρία που μπορούσα να έχω ποτέ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και θέλω να συνεχίσω να πάω και Βερολίνο και να κάνω ακόμα περισσότερα πράγματα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου Έλληνας εμφανιστής? Δεν μπορείς να επιλέξεις τον εαυτό σου. Το Μπέρμιγχαμ είναι πολύ ωραίο. Όπως είπα και στο Λονδίνο ήταν ο κόσμος πολύ φιλόξενος. Όλα καλά, όλα τέλεια. Ναι, όλα καλά. Με κοιτάς έτσι, με κοιτάς. Τι θες να σου πω, άνθρωπε? Έχεις γουστάρει τη ζωή σου τώρα που με βλέπεις. Τι να πω, τι θες να πω? 5.80. Ναι, πραγματικά τελείωσε πολύ ευχάριστα η σεζόν ως έφηβος. Έκανα 5.80. Είμαι ευτυχισμένος που είμαι ανάμεσα στους τόσους μεγάλους αθλητές και πάμε για άλλα. Was brilliant. He was just happy to be here. I think for him to be competing alongside people that he's grown up watching, it's just such an exciting thing for him. And the way that the young guys in the pole vault are currently challenging the more experienced athletes just makes the event so much more interesting. And so for him, alongside with Mondo Duplantis and Curtis Marshall, to be really challenging for the higher heights and to be showing that the future of the pole vault is bright. Yes. I think the one other thing that I just overheard him say as well was fantastic is the sleeve that he had on. Yeah. He designed himself. Wow. It's got, I didn't quite catch it, but I think it's got the name of his sister and his parents and coach and something on it. So you know a lot. He seems to be quite talented on that side as well. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, cut. Μπέρμιγχαμ, παιδιά. Μπέρμιγχαμ. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, ναι. Τέταρτη διοργάνωση για μένα. Μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος που
κατάφερα και έφτασα να αγωνίζομαι για τέταρτη φορά σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Καταπληκτικό συνέστημα. Ευχαριστήθηκα τον αγώνα. Βέβαια, θα μπορούσα να πάω ακόμα καλύτερα εάν είχα κάνει περισσότερη προπόνηση. Γιατί το τελευταίο διάστημα με ταλαιπώρησε ένα πρόβλημα στο δικέφαλο. Παρ' όλα αυτά, μπήκα μέσα, έτρεξα καλά. Χάρηκα τους αγώνες. Εντάξει. Θα μπορούσα να πάω καλύτερα, αλλά εντάξει, μωρέ, τα αφήνουμε και την επόμενη φορά. Βερολίνο. Ραντεβού στο Βερολίνο. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού. Γερμανία. Βερολίνο. Ραντεβού εκεί. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Και ήταν ένα από τα πιο δυνατά παγκόσμια πρωταθλήματα στην ιστορία του θεσμού, που άφησε πίσω και μια πολύ σημαντική κληρονομιά. Όσο για την ελληνική ομάδα, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά, είχαμε 4 πλασαρίσματα στην πρώτη οχτάδα, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν πλασαρίστηκαν, πραγματικά πήγαν εξαιρετικά, πέτυχαν ατομικά ρεκόρ. Μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους και η Ελλάδα κατέκτησε χάρη σε αυτά τα πλασαρίσματα, κρατηθείτε, τη 14η θέση ανάμεσα σε 144 χώρες στον κόσμο. Είναι και λίγο, πολύ υψηλή θέση για τη χώρα μας. Φυσικά ένα μετάλλιο και ένα μετάλλιο παλικαρίσιο, ένα μετάλλιο για το οποίο χρειάστηκε η Κατερίνα Στεφανίδη να πετάξει στα ύψη. Έφτασε στο 480. Πολύ μεγάλο ύψος για να κατακτήσει κανείς χάλκινο μετάλλιο. Ένα χάλκινο που μοιάζει με χρυσό. Μπράβο σε αυτό το κορίτσι. Για άλλη μια φορά μας έκανε περήφανο. I think it's been an amazing championships. I think one of the great things that we've seen in Birmingham was the fact that the field events really shone. Outdoors we often don't really get the field events or give them the attention they deserve, and because the close proximity of the crowd, it's just fantastic to see that the guys stepped up and really provided a fantastic show in pretty much all of the field events. Λοιπόν, ήταν ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, πάρα πολλές συμμετοχές. Σε όλα τα αγωνίσματα γίνανε πάρα πολύ καλές επιδόσεις για την εποχή, γιατί συνήθως αυτή την εποχή οι αθλητές δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Πιο πολλοί ετοιμάζονται για το καλοκαίρι και δεν είναι αρκετά έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ καλές επιδόσεις, υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ καλή οργάνωση. Η ΙΑΦ έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει βάλει και ορισμένες κανόνες που πρέπει να τις σεβόμαστε. Και λειτουργήσανε άψογα όλα. Για μένα είναι ένα ταυμάσιο πρωτάθλημα. Με τους πρωταγωνιστές τους, με τους πετυχημένους, με το απογοητευμένους, όπως κάθε φορά. Εγώ ως πρωτάρης σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, δεν μπορώ παρά να είμαι ευχαριστημένος για αυτό που είδα εδώ στο Μπέρμιγχαμ. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στο κομμάτι των Ελλήνων αθλητών, σίγουρα η παρουσία τους ήταν θετική. Μόνο χαμόγελα μπορούμε να έχουμε και για την επιτυχία της διοργάνωσης, αλλά και για την παρουσία των Ελλήνων αθλητών. Δεν είναι απλά το ένα μετάλλιο που πήραμε. Από εκεί πέρα είχαμε και καλά πλασαρίσματα σε τελικούς με την Παπαχρήστου. Ήταν φιλότιμη και η προσπάθεια του Κώστα Δουβαλίδη που έκανε το καθήκον του τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τρίτη πρόκληση σε ημιτελικά. Από εκεί πέρα είχαμε την επίδοση του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος βελτίωσε το ατομικό του και πανελλήνιο ρεκόρ. Πέμπτο στον κόσμο, δεν είναι λίγο για ένα παιδί 18 χρονών. Και στο σύνολο μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι λίγο για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με την παρουσία 9 αθλητών σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, να είναι στη 14η θέση ανάμεσα σε 144 χώρες. Η 14η θέση όσον αφορά την κατάταξη της εθνικής ομάδας νομίζω ότι δείχνει ότι ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός μπορεί να περιμένει και να πιστεύει ότι έρχονται και καλύτερες ημέρες. Γενικά, σαν ομάδα, πιστεύω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Και από όσο συζητήσαμε και με τα υπόλοιπα παιδιά, με το σύνολο, με τον αρχηγό της ομάδας και με τον εθνικό προπονητή μας, είπαν ότι ήμασταν. Δείξαμε ένα καλό εαυτό. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μου. Keep going, guys. Να συνεχίζουν όλα τα παιδιά να αγωνίζονται σε μεγάλες διοργανώσεις. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι ένα φοβερό γεγονός και ήταν το γεγονός του χειμώνα.
Όσοι είναι εδώ είναι οι επιλεκτοί, είναι οι καλύτεροι της χώρας μας και είναι πολύ σπουδαίο αυτό από μόνο του. Και μας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για το καλοκαίρι, για τους Πανευρωπαϊκούς στο Βερολίνο, όπου πιστεύω και εγώ προσωπικά, αλλά και η υπόλοιπη ομάδα, να πάμε καλύτερα από ό,τι περιμένουμε, από ό,τι πήγαμε εδώ και να στοχεύσουμε σε κάτι πολύ καλύτερο. Αντίο. Αυτά λοιπόν γινόντουσαν μέσα στην αρένα. Έξω από την αρένα θα σας πω τώρα τι έγινε. Παγώσαμε, εύχομαι το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα να γίνει λίγο κάπως πιο ζεστά. Δεν θυμάμαι και πού γίνεται. Πού γίνεται. Κίνα. Στην ποια. Κίνα. Στην Κίνα, γεια σας. Πού. Στην Ανζίνγκ. Στην Ανζίνγκ είναι έτσι όπως βλέπετε την Κίνα. Είναι εδώ. Κάτω, κάτω. Χαμηλά στην Κίνα. Θα έχει καλό καιρό. Πριν από την Ανζίνγκ όμως, στην Κίνα, κάτω-κάτω, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Βερολίνο 7 με 12 Αυγούστου Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Auf Wiedersehen λοιπόν και wir sehen uns wieder in Berlin. Για το Sportsfit, ξέχασα να πω ποιος είμαι, είμαι ο Γιώργος Καπουτζίδης, για το Sportsfit από το Birmingham. Γεια σας! Τώρα θες να πω κάτι αστείο, είμαι σίγουρος, θες να πω κάτι αστείο. Τι θες να σου πω, ρε φίλε. Άλλο. Κάνω μια στο φίλο να το λέω αυτός. Γιατί. Κάνω μια πυροέτα. Κάνω το λίγο πιο διαρκά, τι σκύπρα το λέω. Έτσι. Ναι, αλλά το τάζει έτσι. Εντάξει, πάμε ξανά. Κάνε και αυτός. Άντε, τέλειο. Τι ωραία, περνάμε στα γυρίσματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, τσα! Παιδιά, στο Birmingham περνάμε καλά καταρχήν, γιατί υπάρχει ο Αμυρίδης. Δεν γίνεται, μόνο ο Αμυρίδης, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Λολ. Παίρνω να πληρωθείς, παρακαλώ. Who is the better cooker on their house? For the Greek foods. You or Katerina? I am the number one cook in the house, after. Είχε ωραίες γυναίκες στην οργάνωση. Γυναίκες, τι με πας να λέω, ρε άνθρωπε, τι ερωτήσεις είναι αυτές, πες μου κάτι άλλο. Έφαγες καλά. Έφαγα. Τι να φάω, τι θες να φάω. Πού, δεν το πιστεύω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Ό,τι σας είπα είναι ψέματα. Μου είχε μια ιδέα. Wait, bitch, this is gonna be διάλεξε ένα φαγητό που μαγειρεύετε και οι δύο. Ποιο είναι αυτό. Οκ, φακές. Yes. Πες μου πολύ γρήγορα πώς κάνεις τις φακές. Τι χρησιμοποιείς και πόσο χρόνο κάνεις πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι. Την κοιτάω κάθε φορά τη συνταγή. Νομίζω πρώτα βάζω τις φακές μέσα, τις βράζω να καθαριστούν. Δεν ξέρω γιατί τις βράζουμε, για να πω την αλήθεια. Τις αδειάζω. Μετά... Let's hear it. I make fakias by putting the lentils in the water and to boil them. Κατάλαβε τι είπα εγώ τώρα. Έχει καταλάβει τι έχω πει. Ντομάτα! Okay, just keep going. Let's hear what you do next. Then we order pizza. With the tomato. Πρέπει να παραγγείλουμε πολύ πίτσα στο σπίτι. Εμείς δεν είναι σε χωριό, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε. Δεν μας παίρνουν. Πάμε. Αυτή είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, να ξέρεις. Θα και τελευταία μου.